Έλεγα λοιπόν ότι έχει μόνο δύο αλλαγές η ΑΕΚ σε σχέση με τον παιχνίδι κόντρα στην Καρμιώτισσα. Εδώ ο Τόνιο προφανώς να μην υπολόγισε σωστά την φοβερή ταχύτητα που διαθέτει ο Ασαντέ. Πραγματικά βλέπουμε μια πάρα πολύ πειθαρχημένη Ομόνοια, άσχετο που έχει τόσες αλλαγές. Θα δούμε τον Νάντον Καρθία, η μπάλα έφτασε στον Χέιτλι, ο Άγγλος στην σέντρα. Τελικά δεν ξέρω αν πήγε για σούτ, αλλά ο Κυριακίδης έπεσε και διώξε κόρνερ. Στην πρώτη προσπάθεια της ΑΕΚ στο 7, Χέιτλι τουλάχιστον από το σώμα του. Α, κόντραρε και η μπάλα. Παλιά του Άμπραμ Γκονσάλεθ, κάτω το Σιμιάκι, ο Τρισκόφσκι από πλάγια θέση. Δεν μπορεί να σημαδέψει προς την εστία του Κυριακίδη. Εδώ η προηγούμενη φάση βλέπετε. Είναι πιο πίσω ο Τρισκόφσκι. Βεβαίως και με το σώμα να γέρνει λίγο μπροστά. Μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Ανεβαίνει ο Χωσέ Φερνάντεθ. Του πέρασε την μπάλα. Η σέντρα του Φερνάντεθ. Η κεφαλιά δεν βγήκε, το βολέ άστοχο από τον Άμπραμ Γκονσάλεθ. Περνάει στον Τρουγιόλς, αλλά στην περιοχή, όπως είπε και ο Μιλένκο νωρίτερα, είναι μόνο ένας, ο Τρισκόφσκι. Για να δούμε εδώ τον Τρουγιόλς. Γύρισε το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Τρουγιόλς, Νάντο Γκαρθία με μία για τον Χέιτλι. Προσποίηση του Άγγλου, η σέντρα. Πολύ καλή άμυνα από τον Παναγιώτου, έχω την εντύπωση. Καραλάμπους. Ωραία, πάσα στον Τζονί που έχει χώρο τώρα. Ανεβαίνει ο Τζονίς. Έκανε την τρίπλα, η πάσα στον Ασαντέ, ο Γκανέζος, το σούτ από πλάγια θέση. Ψηλά πάνω τα δοκάρια, αυτή ήταν η πρώτη τελική προσπάθεια της Ομόνιας στο παιχνίδι. ΑΕΚ σαν ΑΕΚ δεν έχει. Τον Ασαντέ, η κάθετη για τον Λοΐζου, θα πέσει στην περιοχή. Παίζεται λέει ο Βασίλης Δημητρίου. Ξανά βλέπουμε την φάση. Νομίζω ότι... Τίποτα. Συμφωνώ. Είχε μια επαφή εκεί, αλλά δεν είναι αρκετή. Το 1-2 με τον Χαραλάμπους. Ο Μαυρίας. Πέρασμα για τον Λοΐζου. Στην περιοχή ο μικρός. Το γύρισμα ο Τζονίς. Κόρνερ. Καλή στιγμή για την Ομόνοια. Η καλύτερη της στο παιχνίδι. Δεν κάνει... Θα δούμε εδώ τον Τζονί και να σε ακούσουμε, Μιλένκο. Πέρασμα για τον Λοΐζου. Μαυρία, Συρτά. Ο Τζονίς δεν θα μπορέσει να βρει την μπάλα. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να βγάλει από την άμυνά της. Το σουτ από τον Χαραλάμπους. Ζητάει χέρι ο Χαραλάμπους. Συνέχεια στο παιχνίδι Μαυρίας. Λοΐζου. Στον Χαραλάμπους και πάλι. Πέρασμα στο Μαυρία, Συρτά. Η πάσα. Υπάρχει offside. Πάμε να δούμε τη φάση με το χέρι που ζήτησε η ΑΕΚ. Εδώ, αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά. Στην πορεία της μπάλας μπήκε ο Τρισκόφσκι, αλλά έκανε επιθετικό φάουλ στον Κυριακίδη. Πέρασμα για τον Ντούρις. Πέρασε ο Ντούρις, η πάση για τον Ασαντέ. Ο Γκανέζο στην σέντρα. Θα βγει ο Τόνιο, δεν θα απομακρυνθεί μπάλα, θα γίνει τον γκολ από τον Λοΐζου. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τζονίς είναι, διορθώνω. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων την ημιχρόνου, ο Μαρίνο Τζονίς εκμεταλλεύτηκε την ασταθή επέμβαση από τον Τόνιο Ραμίρεθ και με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή ανοίγει το σκόρ για την Ομόνοια στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Το πρώτο εφετινό γκολ για τον νεαρό, τον 19χρονο Μαρίνο Τζονί, στην τρίτη του συμμετοχή. Ξαναβλέπουμε η σέντρα των Ασαντέ. Ο Τόνιο δεν έδιωξε μακριά για την μπάλα, κόντραρε σε κάποιον παίκτη της ΑΕΚ, της Ομόνιας, τον Ντούρις. Και ο Τζονίς γύρισε το σώμα με βολέ, την έστειλε στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, Ομόνοια 1, ΑΕΚ 0. Χωρίς αλλαγή η Ομόνοια, με μία αλλαγή τον Θωμά Ιωάννου αντί του Μιγέλ Κονσάλεθ, η ΑΕΚ που θέλει να βγει μπροστά τώρα με τον Ναράγχο, να γυρίζει, θα πέσει και θα μαζέψει στην γωνιά τον Κυριακίδης. Βαλιά, ο Χαραλάμπους για τον Ασαντέ, το γύρισμα, βγαίνει κόντρα, λίγο έλειψε να έχουμε το 2-0 για την Ομόνοια. Από την απόκρουση του Τόνιο,
και από πλευράς Ομόνιας. Και τώρα ο Λοΐζου ξεκίνεται ταχύτατα μπροστά. Πάσα του για τον Ντούρη σε θέση βολής. Θα κάνει το σούτο, Τόνιο θα μαζέψει. Και Λοΐζου. Η πάσα για τον Ασαντέ, εξαιρετική, τέτα τέτ. Θα σώσει ο Τόνιο με το πόδι. Στο 51, καταπληκτική κάθε την παλιά από τον Λοΐζου. Στον Ασαντέ, κοιτάξτε εδώ πώς τον βρίσκει ο μικρός. Τέτα τέτ, πλασάρι, τελευταία στιγμή απλώνει το πόδι ο Τόνιο και αποτρέπει το δεύτερο γκολ της Ομόνιας. Τζονής. Ντούρης. Το σούτ του Ντούρης έξω. Κίκο. Καλή εκτέλεση. Ξέρω, νομίζω ο Ντούρης βρήκε λίγο την μπάλα, αλλά όχι γεμάτα, όπως λέμε, για να την στείλει στα δίχτυα του Τόνιο. Με πολύ δύναμη, πολύ φάλτσο η μπάλα. Σπόλιαρης στο κόρνερ. Κεφαλιά. Μωίσοφ, η μπάλα πάει προς τα πίσω. Εκεί που είναι ο Ιωάννου. Σέντρα του Ιωάννου είναι καλή. Κεφαλιά 1-1. Ισοφαρίζει η ΑΕΚ με τον Τρουγιόλς, ο οποίος χώθηκε στην περιοχή, έπιασε την κεφαλιά, νίκησε τον Κυριακίδη και ισοφάρισε. Να μου επιτραπεί να πω, κόντρα στην ροή του αγώνα, η ΑΕΚ ισοφαρίζει στο 68 με τον Τρουγιόλς, σε μια πολύ ωραία κεφαλιά πάντως. Ο Ζωάν Τρουγιόλς φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Πρώτο εφετινό γκολ και για τον Τρουγιόλς και οι δύο ομάδες πάνε στους πάγκους, ξαναβλέπουμε. Η σέντρα του Ιωάννου ήταν πολύ καλή. Κοιτάξτε την κίνηση του Γιόλς. Νομίζω ότι ήταν ασύλληπτη η κεφαλιά. Μιλένκο δεν μπορούσε να κάνει κάτι, ούτε ο Κυριακίδης ούτε κανείς εκεί που πήγε. Όπως είπες πριν, λίγο σε καλύτερο χρονικό διάστημα. Κόντρα στη ροή του αγώνα. Ναι, μπράβο. Κίκο. Μεγάλη παλιά για τον Σενέ. Είναι γρήγορος. Ακούμπησε την μπάλα, αλλά δεν πρόλαβε. Ολοκληρώνει με τις κινήσεις το Κανέδα. Ο Τρισκόφσκι για την ΑΕΚ. Θα δοκιμάσει το σούτ. Πάνω από τα δοκάρια. Ήταν πολύ καλό το σούτ αυτό από τον Τρισκόφσκι. Στο 74 ξανά. Ο Ιβάν Τρισκόφσκι. Δοκιμάζει το πόδι του. Πολύ καλό το σούτ. Ο Κυριακίδης με γροθιές ατακάζει να απομακρύνει αφού ήταν, πήγαινε μέσα το φάουλ. Παλιά για τον Σενέ. Με τον Χωσέ Φερνάντες μπροστά του. Ο Σενέ τον αποφεύγει. Το σουτ. Ο Τόνιο θα κάνει καλή απόκρουση και θα κρατήσει. Απευθείας 2-1 η Ομόνια με τον Κίκο. Στο 89 η μπάλα πέρασε πάνω από τον Τόνιο Ραμίρεθ. Και ο Κίκο στο 89 ξαναβάζει την Ομόνια σε θέση οδηγού. Καλή, είπαμε ότι ο Κίκο έχει πολύ καλά πόδια, καλή εκτέλεση, αν και από την πρώτη φάση μου φαίνεται ότι φέρει μερίδιο ευθύνης ο Τόνιο. Νομίζω δεν έκανε καλό υπολογισμό, αλλά η ουσία είναι ότι ο Κίκο στο 89 ξαναβάζει την Ομόνια σε θέση οδηγού. Πρώτο γκολ με τη φανέλα της Ομόνιας και για τον Κίκο. Ξανά. Εδώ η εκτέλεση ξανά δεν υπολογίζει το φάλτσο. Βγαίνει ο Τόνιο, βλέπει την μπάλα να γυρίζει και πάει στα δίχτυα του. 2-1 με τον Κίκο. Σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά του Κούσουλου, η μπάλα πάει στον Θωμά Ιωάννου. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά στα χέρια του Κυριακίδη. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Κοιτάξτε τον Κούσουλο. Λοΐζου στον αέρα. Περτερεί ο Θωμάς Ιωάννου, έκοψε, πάει να κυνηγήσει και πάλι ο μικρός. Έκτορ Τόρες, Σενέ, Λοΐζου, πέρασε και από τον Σπόλιαριτς Λοΐζου. Θα πάει μόνος, κλεισμένος, κάνει το σούτ, φύγει έξω η μπάλα,